Η αναγέννηση που οι φιλαθλητές θέλουν να βλέπουν, η ομάδα που με την απόδοσή της δεν επιτρέπει περιθώρια αμφισβήτησης, εμφανίστηκε χθες στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας. Ύστερα από ένα διάστημα πολλούς κλειδονισμούς και μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, η κτηνόμενη του Σάκη Θεοδοσιάδη, παίρνοντας ενέργεια από τους φιλάθλους, που και χθες ήταν καταπληκτικοί, δεν άφησαν κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους και πήραν μια νίκη χρυσάφι με σκόρ 1-0 επί του Αγροτικού Αστέρα. Ένα σκόρ που αδικεί κατάφορα τους κτηνόμαυρους, αφού μετά το 20 λεπτό αναγέννηση πολιόρκησε τον αντίπαλό της και θα μπορούσε να φτάσει σε μεγαλύτερο σκορ αν οι ευκαιρίες που έκανε έβρισκαν στόχο. Τελικά η ομάδα της Καρδίτσας πήρε τη φτωχή αλλά πολύτιμη νίκη με τον γκολ του Δημοσθένη Τζέκου στο 22ο λεπτό, γκολ που ήταν το πρώτο φετινό για τον έμπειρο επιθετικό στο πρωτάθλημα και το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα από συμπαίκτες και φιλάθλους. Ο Σάκης Θεοδοσιάδης είχε κάθε λόγο να χαμογελά στο τέλος του αγώνα και να θεωρεί πως η ομάδα του μπορεί να κάνει καλά πράγματα και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να πιστεύω ότι η εμφάνιση και το αποτέλεσμα δικαιώνουν απόλυτα τους παίκτες μου και θέλω πραγματικά σε αυτά τα παλικάρια να δώσω μέσα την καρδιά μου πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο, γιατί καταλαβαίνετε ότι σήμερα το παιχνίδι ήταν μονόδρομος για μας, μια νίκη ζωτικής σημασίας, μια νίκη ηρεμίας και δίνω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, όπως είπα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προέρχεσαι από τέσσερις συνεχόμενες ήττες και όταν έχεις προβλήματα τα οποία έχουν χαλάσει την ηρεμία της ομάδος, καταλαβαίνετε το πόσο καλά πρέπει να διαχειριστούν και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία του παίκτη, τον παικτό μας δηλαδή, τα οποία ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.